Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και καλώς ορίσατε στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι εδώ στο YouTube. Εάν δεν το πράξατε ήδη, σας παρακαλώ πάρτε μισό λεπτό από το χρόνο σας για να πατήσετε εγγραφή στο κανάλι και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις, για να έχετε γνώση πότε ανεβάζω καινούριο βίντεο. Συνήθως είναι καθημερινά στις 5 το απόγευμα, γιατί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή λίγο πριν τους 100.000 συνδρομητές και έχουμε βάλει στόχο ως κανάλι να φτάσουμε τους 100.000 συνδρομητές σαν ένα ορόσημο. Εάν θέλετε, εάν σας αρέσουν τα βίντεο, αν σας αρέσει το περιεχόμενο, πατήστε like στα βίντεο, μοιραστείτε με τους φίλους σας τα κοινωνικά δίχτυα, του ώστε περισσότεροι άνθρωποι ίσως να ωφεληθούν παρακολουθώντας βίντεο με θέματα ψυχοεκπαίδευσης. Σήμερα έχουμε ένα εξαιρετικό θέμα. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς το χρήστη του καναλιού με το ψευδόνιμο σατανικό κοτόπουλο, ο οποίος μου ζήτησε να κάνω αυτό το θέμα, ο οποίος μάλιστα το έγραψε το email που μου έστειλε έτσι με το χιούμορ του, σατανικές με τα σκέψεις, <laughs> που το έχει στείλει κάποια χαράματα και μου γράφει θέκλα, καλησπέρα, καλημέρα. Μόνο εγώ έμεινε να σου στέλνω μεταμεσονύχτιο mail. Είναι κάποιες σκέψεις που έχω τον τελευταίο καιρό και είπα να τις γράψω. Νομίζω θα με βοηθήσει να το κάνω και αν νομίζεις ότι ένα βίντεο θα βοηθήσει κι άλλους, να το κάνεις. Έψαξα και στο κανάλι, αλλά δεν βρήκα κάτι παρόμοιο. Όχι, δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλε που μας δίνεις την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το τόσο βασικό θέμα που είναι και βασικό θέμα ψυχοεκπαίδευση. Και βασικό θέμα ψυχοσυναισθηματικής οριμότητα και βασικό θέμα πνευματικότητας ταυτόχρονα. Τελευταίο με προβληματίζει η εξακρίβωση, κάθετο αναγνώριση, αλλά και ο διαχωρισμός των συναισθημάτων από τη λογική. Η προσέγγιση αυτών, ειδικά σε θέμα λήψη διάφορων αποφάσεων και η διαχείριση των συνεπειών του. Το κατάλαβε ότι το έχει γράψει το αγόρι περίπλοκα και λέει σε απλά ελληνικά ακολουθούμε το συνέστημα ή τη λογική. Ποιο είναι το σωστό εντός αγωγικών και κατά πόσο αυτό αλλάζει αναλόγως με την περίπτωση. Πολύ συχνά η λογική και το συνέστημα αυτά τα δύο συγκρούνται απόλυτα μεταξύ τους και με μπερδεύουν γιατί δεν ξέρω ποιο από τα δύο να ακολουθήσω. Συνήθως πω με τη λογική κάθετος πιο γνωστική προσέγγιση. Νιώθω ότι κάποια συναισθήματα προκύπτουν από κοινωνικά πρότυπα και στερεότυπα ή κοινωνικές πρακτικές που επιβάλλονται και φυτεύονται μέσα σε όλους μας. Αυτά συνήθω αγάπη μου είναι τα ενοχικά συναισθήματα και τα συναισθήματα της κοινωνικής ντροπή. Κάποια από αυτά έρχονται σε αντίθεση με τη λογική η οποία λέει κάτι άλλο και δεν θέλεις καθόλου να τα υιοθετήσει. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα στο οποίο δεν θα ήθελα να σταθούμε, είναι περισσότερο για να εξηγήσω τι εννοώ. Η κοινωνία σου επιβάλλει από μικρή ηλικία το σωστό πρότυπο σχέσης, που είναι ο γάμος, η οικογένεια, η μονογαμία, το να έχει δουλειά, να ζεις με συγκεκριμένο τρόπο, να έχει συγκεκριμένες διαπροσωπικές σχέσεις κλπ, το οποίο σου φυτεύεται εντός εισαγωγικών και σαν ανάγκη. Πρώτον, αρχικά πώς αναγνωρίζουμε αν αυτά είναι όντω δική μα ανάγκη ή φυτεμένη, και δεύτερον, αν κάποια από αυτά έρχονται σε αντίθεση με την πιο γνωστική μας αντίληψη, Πώ τα διαχωρίζουμε ή τα προσεγγίζουμε. Για παράδειγμα, νιώθω ότι έχω ανάγκη μια σχέση με ένα άτομο, ξεκάθαρη, έντονη, συναισθηματική ανάγκη. Ενώ ξεκάθαρα και έντονα η λογική μου αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι το σωστό για μένα πρόσωπο ή η σωστή για μένα χρονική περίοδο κλπ. Νομίζω ότι συνήθω η λογική σου είναι πιο ακριβή, η σωστή, αλλά την καταπάτηση του συναισθήματο τη νιώθει πιο έντονα και ίσω μελλοντικά σου κάνει κακό παρόλο που ίσως είναι φυτεμένη και δεν τη θέλεις καθόλου. Κάποτε σε μένα η λογική κρύβει και ένα ένστικτο που κανονικά θα έπρεπε να είναι πιο κοντά στο συνέστημα. Πώς ξέρουμε ποιο από τα δύο είναι το καλύτερο για μας, με τι κριτήρια το επιλέγουμε, ευχαριστώ και απολογούμε για το χρόνο, δεν χρειάζεται να απαντήσει καν, σαν τα Νίκο Κοντόπουλο, όχι βεβαίως και χρειάζεται να απαντήσω και βεβαίως είμαι ενθουσιασμένη γιατί μας έχεις δώσει ένα θέμα σώσου το οποίο θα βοηθήσει όλους μας εδώ στο κανάλι. Καταρχάς θέλω να σου πω ότι τα έχεις μπερδέψει όλα. <laughs> Όπω πολλοί από εμάς. Η διαπαιδαγώγηση που έχουμε δεχθεί, η πλήση εγκεφάλου που έχουμε δεχθεί, από την οικογένεια, την κοινωνία, τη θρησκεία, το κοινωνικό σύνολο, την ποπ κουλτούρα, μαζί έχει κάνει να μην μπορούμε να διαχωρίσουμε τα συναισθήματα μας από τη λογική μας. Και σαφώς ε, δεν έχουμε επίγνωση. Σας παραπέμπω στο επεισόδιο του podcast για τη συναισθηματική νοημοσύνη, στο οποίο εξηγήσαμε τι σημαίνει αυτεπίγνωση. Δεν έχουμε επίγνωση του αν αυτό που έχουμε στο μυαλό μας αυτή τη στιγμή είναι συνέστημα ή σκέψη. Λοιπόν, άρα ξεκινούμε διαχωρίζοντας γενικώς τι είναι συνέστημα και τι είναι σκέψη. Καταρχάς, τα συναισθήματα είναι αυθόρμητες πληροφορίες που έρχονται από τον εγκέφαλο μας και από το σώμα μας σε εμάς. Έχουμε κάνει την περίοδο 2020 μέχρι αρχές του 2021, μέσα του 2021 μία σειρά με webinars, διαδικτυακά σεμινάρια με τον δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, στην οποία μιλήσαμε για τη συναισθηματογνωσία. Και εκεί μάθαμε ότι υπάρχουν τα βασικά συναισθήματα, τα συναισθήματα τα αυτά που νιώθουμε έτσι αμ, άμεσα και δεν είναι προϊόν γνωστικής επεξεργασίας και υπάρχουν και τα πιο σύνθετα συναισθήματα τα οποία δημιουργούνται μετά που θα αρχίσει να παίζει ρόλο και η, η λογική μας πάνω στο αρχικό συνέστημα που νιώσαμε. Yeah. Λοιπόν, τα συναισθήματα μας είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί είναι οι ψυχοσωματικοί δείκτες του τι μας συμβαίνει. Αν νιώθω χαρά, αν νιώθω λύπη, αν νιώθω ενθουσιασμό, αν νιώθω θυμό, αν νιώθω ξαφνιασμά, αν νιώθω θαυμασμό, αν νιώθω πένθος, είναι πληροφορίες πολύ σημαντικές που έρχονται από το σώμα μας σε εμάς για να μας πληροφορήσουν τι συμβαίνει. Άρα δίνουμε μεγάλη προσοχή στα συναισθήματά μας. Τα ακούμε τα συναισθήματα μας. Δεν τα αποδιώχνουμε τα συναισθήματα μας. Δεν τα α, αποθούμε τα συναισθήματα μας στο υποσυνειδητό μας. Είχαμε κάνει χθε ένα βίντεο το οποίο είχε τίτλο α, «Αν μια συνεξαρτώμενη κοπέλα όταν χωρίζει από μια σχέση πρέπει να την μπει στον πρώην της τον κακοποιητή ή να φύγει με εντός αγωγικών αξιοπρέπεια και εντός αγωγικών θηλυκότητα». Και είχα υποστηρίξει εκείνο το βίντεο και το υποστηρίζω ακόμη ότι πρέπει να ακούμε τα συναισθήματά μας και να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας προκειμένου να μην τα αφήνουμε μέσα μας, να αποκτάνε μια ζωή από μόνα τους το υποσυνείδητό μας και να μας κάνουν αναπόφευκτα ψυχική και συναισθηματική ζημιά. Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος ακούει μόνο τη λογική του, και αποξενώνεται από τα συναισθήματά του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει επαφή με τον εσωτερικό του εαυτό, δεν έχει επαφή με τα συναισθήματά του και δεν μπορεί να έχει ουσιαστικές επαφές με άλλους ανθρώπους. Ξέρω πως κάποια συναισθήματα είναι ενοχλητικά. Ξέρω πως κάποια συναισθήματα είναι παρεμβατικά. Δηλαδή εκεί που είσαι στα καλά καθούμενα και δίχως προηγούμενα νιώθει ένα συνέστημα το οποίο σε το ξέρω αυτό το πράγμα, αλλά δεν νοηγέται δουλειά, δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας και να προκόψουμε ως άνθρωποι, αν δεν εναγκαλιστούμε τα συναισθήματα μας και αν δεν τα βάλουμε μέσα στην εξίσωση. Έχει δίκιο ο Κοτόπουλος σε αυτό που λέει. Πολλές φορές τα δευτερογενή μας συναισθήματα είναι δηλητηριασμένα από τις κοινωνικές πεπιθήσεις, προκαταλήψεις, στερεότυπα ή αλλιώς τον κοινωνικό προγραμματισμό που έχουμε δεχθεί μεγαλώνοντας. Πρωτογενή συναισθήματα είναι αυτά που νιώθουμε αυτόματα. Δευτερογενή συναισθήματα είναι τα συναισθήματα τα οποία μορφοποιούνται όταν επέμβει η σκέψη. Όταν αρχίσουν να μπαίνουν μέσα στην εξίσωση τα όχι, τα μη, τα πρέπει, το ένα καλό αγόρι θα κάνει αυτό, ένα καλό κορίτσι θα κάνει αυτό, μια καλή γυναίκα θα κάνει αυτό, ένας καλός άνδρας θα κάνει αυτό και ούτω καθεξής. Και μετά έρχονται και οι ενοχές, έρχονται και οι τύψει, έρχεται και μια αίσθηση υποχρέωσης ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε την κοινωνία ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τους γονείς μας ή μια αίσθηση αντίδρασης ότι πρέπει να πάμε κόντρα στην κοινωνία πρέπει να πάμε κόντρα στους γονείς μας αναλόγως με το σημείο ψυχοσυναισθηματικής εξέλιξης και ανάπτυξης που βρίσκεται ένας άνθρωπος η λογική μας πολύ συχνά δηλητηριάζεται από τον κοινωνικό προγραμματισμό που έχουμε δεχθεί η λογική μας συμβιβάζεται συμβιβάζεται από όλη αυτή την πλήση εγκεφάλου που έχουμε δεχθεί μεγαλώνοντας και με τη σειρά τη, η λογική μας δηλητηριάζει και τα συναισθήματά μας. Τα συναισθήματα μας είναι αθώα. Η λογική μας, η κρίση μας και η διάκριση μας έχει να κάνει με το τι μας έχουν βάλει μέσα στο μυαλό μας με το software το οποίο είχε φυτευθεί στον εγκέφαλό μας, το λογισμικό και από μια ηλικία και μετά, όταν πλέον έχει γίνει πλήρης δομική ανάπτυξη του εγκεφάλου γύρω στα 28 στα αγόρια, γύρω στα 26 στα κορίτσια, στους άνδρες, στις γυναίκες τότε όταν έχουμε ένα πλήρως εξελιγμένο hardware που έχει και τους πρόσθεους με το οποίο τότε αναλόγως του πώς χρησιμοποιούμε το hardware μας, Αναλόγως του πόσο πολύ θέλουμε να ζούμε τη ζωή μας ενσυνείδητα και με αυτεπίγνωση ή όχι, τότε μπορεί το μυαλό μας, η λογική μας η οποία εδράζεται στους πρόσφυγους με το οποίος λόγους και χρησιμοποιεί αυτές τις δομές του εγκεφάλου για να λειτουργήσει, πώς μπορεί η λογική μας να εξελιχθεί, ούτως ώστε να είναι το δυνατόν λιγότερο δηλητριασμένη, less contaminated, από αυτά τα θέματα της απόψεις της προκαταλήψεις τα πρέπει, τα μη, που δεν είναι δικά μας και τα οποία έχουν ενσωματωθεί στον εγκεφαλό μας, έχουν καταγραφεί ως λογισμικό. Δηλαδή, έχουμε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής έχει ένα Uh, hardware. Δηλαδή έχει ένα μηχάνημα το οποίο δουλεύει με συγκεκριμένο τρόπο. Γρήγορα, λιγότερο γρήγορα και ούτω καθεξής. Δεν είμαι ειδική στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Είμαι σίγουρο ότι αρκετοί από εσά που παρακολουθείτε το βίντεο έχετε περισσότερες γνώσεις να μιλήσετε για working memory ενό υπολογιστή, για σκληρό δίσκο χωρηκ... χωρητικότητας και ούτω καθεξής. Είναι συγκεκριμένο το hardware ενός ανθρώπου. Αναλόγως με την ηλικία του, θα σας πω. Δηλαδή, μέχρι να εξελιχθεί πλήρως ο εγκέφαλος δομικά, το hardware μας δεν είναι τόσο α, ικανό να λειτουργήσει full, πλήρως. Και γι' αυτό λέμε, μετά την λήξη της εφηβείας στην ψυχοσυναισθηματική περίοδο, μετά τα 26 στις γυναίκες, 28 στους άνδρες, τότε έχουμε ένα πλήρως ανεπτυγμένο εγκέφαλο. Ο οποίο δεν σημαίνει ότι επειδή είναι πλήρω ανεπτυγμένο, δουλεύει και εξαιρετικά καλά. Γιατί, όπως είπα και προλίγου, από τον καιρό που είμαστε έμβρια μέσα στην κοιλιά της μάνας μας και καθώ μεγαλώναμε, συνεχώς υπήρχε μία καταγραφή ενός λογισμικού, ενός τρόπου σκέψη δηλαδή, ο οποίο δεν είναι απαραίτητο ο δικός μας τρόπος σκέψης ή ένας λογικός τρόπος σκέψης, αλλά είναι ο τρόπος σκέψης του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο διαπαιδαγωγηθήκαμε. Δηλαδή, οι γονεί μα, οι δάσκαλοι μας, το εκπαιδευτικό σύστημα, η τηλεόραση, η pop κουλτούρα, οι συνομήλικοι μας, ο ένας, ο άλλος μας έχουν δώσει τρόπους σκέψης, του οποίου εμεί έχουμε ενσωματώσει, γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο ανθρώπινο εγκέφαλο έχει τεράστια μνήμη. Δεν έχει χτιστεί μέχρι σήμερα ηλεκτρονικό υπολογιστή που να μπορεί να φτάσει την τεράστια μνήμη που έχει ένα ανθρώπινο εγκέφαλο. Οτιδήποτε ακούμε καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή μα, αυτό εντυπώνεται στη μνήμη μα. Παραμένει στη μνήμη μα και υπάρχει. Μπορεί να μην υπάρχει σε πρώτη ζήτηση. Δηλαδή μπορεί να μην υπάρχει σε συνειδητό επίπεδο, αλλά υπάρχει οπωσδήποτε σε υποσυνείδητο επίπεδο. Οπότε, σκεφτείτε, ο κοτόπουλο είναι γύρω στα 30 νομίζω, 29 πόσο είναι. Τον έχω γνωρίσει και είναι ένα εξαιρετικό παιδί και είμαστε και από την ίδια πόλη. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 20 ετών. Στα 20 του χρόνια είναι αρκετά ανεπτυγμένος ο εγκέφαλός του, αλλά όχι πλήρως. Δηλαδή, ακόμη δεν μπορεί να κάνει όλου του λογικού συλλογισμού που μπορεί να κάνει ένα εγκέφαλο ενό ανθρώπου ο είναι 28 ετών ή 30 ετών. Δεν λέω ότι είναι βλάκα σε καμία περίπτωση. Απλώ λέω ότι αυτέ τι λεπτέ διαφορέ, τι λεπτέ διακρίσει του να μπορεί να διακρίνει πού βρίσκομαι εγώ και τα δικά μου θέλω και πού βρίσκονται τα πρέπει, τα όχι και τα μη τη κοινωνία, δεν είναι εύκολο να τα κάνει αυτά ένα 20χρονο. Ένα 22χρονο, ένα 16χρονο, ένα 24χρονο. Με όσο μεγαλώνουμε, τόσο πολύ αναπτύσσεται το hardware μα και μπορεί να κάνει πολύ λεπτού συλλογισμού. Για να μπορέσουμε όμω να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μηχάνημα, το υπέροχο του εγκεφάλου μα, που μα έχει δώσει ούτε ο Θεό ή τη φύση, αν, αναλόγω του τι πιστεύει ο καθένα, πρέπει να εξασκηθούμε πνευματικά πρέπει να εξελιχθούμε πνευματικά και πρέπει να κάνουμε πνευματική δουλειά, ψυχοδουλειά. Δηλαδή να ψυχοεκπαιδευόμαστε, να κάνουμε προσωπικό αγώνα και να κάνουμε και ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία μας βοηθάει να διαχειριστούμε τα τραυματικά γεγονότα που έχουμε βιώσει στη ζωή μας, τα οποία διαμέσου της λειτουργίας της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες για την οποία επίσης έχουμε μιλήσει στο podcast. Από εδώ και πέρα όταν κάνω θεωρητικό βίντεο θα αναφέρουμε πολύ συχνά στα επεισόδια του podcast τα οποία μπορείτε να τα βρείτε όπου ακούτε podcast αλλά και εδώ στο κανάλι μας. Και μάλιστα υπάρχει και ένα ξεχωριστό playlist με τα podcast χωρίς διαφημίσεις για όσους βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο. Θα αναφέρουμε πολύ συχνά στα podcast γιατί ακριβώς τα podcast κάνω καθαρά θεωρητικά ηχητικά επεισόδια. Τα οποία πιάνουν βασικέ έννοιε ώστε να μπορώ όταν αναλύω ένα ερώτημα ή όταν αναλύω μια μελέτη περίπτωση να μπορώ να πω. Πηγαίνετε σε εκείνο το podcast, στο επεισόδιο εκείνου του podcast, ώστε να καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, Σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε. Αν, αν θυμάμαι σωστά, είναι το τέταρτο επεισόδιο του podcast. Θα κλαβε τρίτο το podcast. Τέταρτο, τέταρτο επεισόδιο. Ενώ το τρίτο επεισόδιο ήταν για το τραύμα. Και αυτό ακούστε το. Γιατί ένας παράγων ο οποίος σαμποτάρει έναν άνθρωπο και τον δυσκολεύει να λειτουργήσει λογικά, είναι τα τραύματα. Τα τραύματα τα αδιαχείριστα, τα τραύματα τα οποία όταν έχουν μαζευτεί πολλά στο υποσυνείδητό μας και έχουμε μια συλλογή τραυμάτων, με ένα εξωτερικό ερέθισμα ενεργοποιούνται αυτά τα τραύματα και έχουμε συναισθηματική αναδρομή και παθαίνουμε συναισθηματική απορρίθμιση. Οπότε εκεί τα συναισθήματα μας, όταν έχεις συναισθηματική απορρίθμιση, τα συναισθήματα σου δεν είναι χρήσιμα προς εσένα εκείνη τη στιγμή. Όχι γιατί δεν είναι valid, δεν είναι έγκυρα, πολύ έγκυρα είναι, αλλά γιατί εκείνη τη στιγμή βιώνεις τα συναισθήματα που βίωσες όταν τραυματίστηκε. Και το τραύμα, το αδιαχείριστο τραύμα λειτουργεί σαν, ένα, σαν έναν αγωγό που σε παίρνει κατευθείαν πίσω στο πώ ένιωθε 10 χρόνια πριν, 15 χρόνια πριν, 20 χρόνια πριν, όταν πρωτοτραυματίστηκε. Οπότε εκεί δεν έχει να διαχειριστεί συναισθήματα τα οποία προέκυψαν στο εδώ και τώρα. Εκεί έχει να διαχειριστεί συναισθήματα Αρνητικά συναισθήματα, ταλαιπωρητικά, μου επιτραπεί ο όρο: συναισθήματα, τα οποία έχει καταχωνιασμένα στο υποσυνείδητο σου και δεν τα έχει δουλέψει ποτέ και τώρα έρχονται στην επιφάνεια και σε σαμποτάρουν. Και δεν ξέρει τι σου γίνεται. Συναισθηματική απορρίθμιση. Σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε και συναισθηματική απορρίθμιση. Οπότε, ένα άνθρωπο που βρίσκεται σε κατάσταση συναισθηματική απορρίθμιση, δεν μπορεί να διαχωρίσει τα συναισθήματα του από το τραύμα του και πραγματικά δυσκολεύεται πάρα πολύ να χρησιμοποιήσει τη λογική του. Άρα χρειάζεται η ψυχοθεραπεία, οπωσδήποτε, ούτω ώστε να διαχειριστούμε τα ψυχικά τραύματα τα οποία όλοι κουβαλάμε μέσα μας. Επίσης, η ψυχοθεραπεία χρησιμεύει ούτω ώστε να αναπτύξουμε μια υγιέστερη σχέση με τον εαυτό μας και μέσω της ψυχοθεραπείας να μπορούμε να απορρίψουμε οποιοδήποτε κοινωνικό προγραμματισμό έχουμε δεχθεί, ο οποίο δεν είναι χρήσιμο για εμά. Φυσικά για να το επιτύχουμε αυτό πρέπει να βρούμε έναν ψυχολόγο ο οποίος να κάνει δουλειά με τον εαυτό του, έναν ψυχολόγο που να έχει πνευματικότητα, έναν ψυχολόγο ο οποίος να κάνει και ο ίδιος ψυχοθεραπεία και να αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι το να διαιωνίζει κοινωνικές προκαταλήψεις και στερεότυπα είναι κάτι που έρχεται αντίθετα με τι αρχέ τη ψυχολογία και τη ψυχοθεραπεία και είναι κάτι που κάνει ζημιά στου θεραπευόμενου του παρακαλώ. Δυστυχώ τον τελευταίο καιρό έρχονται στα αυτιά μου πολύ λυπηρέ πληροφορίε ότι κάποιοι ψυχολόγοι, όχι όλοι, ή κάποιοι σύμβουλοι ψυχική υγεία όπω ονομάζονται. Κάνουν αυτό το πολύ σοβαρό λάθο όταν συζητούμε με ανθρώπου οι οποίοι πάνε κοντά του να μεταδίδουν τα κοινωνικά του στερεότυπα και τι προκαταλήψει και να λένε βλακίε του στυλ δεν έπρεπε να ξεμπροστιάσει τον άρκη σου που σε κακοποίησε, γιατί έχασε, ξέρω εγώ, αυτό που λέγαμε χθε, τη θηλυκότητα σου και την αξιοπρέπεια σου, αν είναι ποτέ δυνατό. Ξαναλέω όμω, το ρώτησα και είναι σύμβουλο ψυχική υγεία που το είπε, δεν τα ψυχολόγο, έτσι για να. Λοιπόν, προσέχουμε που πάμε. Πάμε πίσω. Τα συναισθήματα μα είναι πάρα πολύ καλέ πληροφορίε για το τι πραγματικά θέλουμε και τι πραγματικά μας συμβαίνει αλλά τα συναισθήματα μας πρέπει να είναι ανώθευτα. ανώθευτα τα συναισθήματα μας. Από τις εμπλοκές των τραυμάτων μας. Γι' αυτό χρειάζεται να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει διαχειριστεί τα τραυματά του, δεν έχει καθαρά συναισθήματα. Έχει μπουρδουκλωμένα συναισθήματα, έχει συναισθήματα τα οποία είναι επιφορτισμένα με αρνητικότητα από το παρελθόν, και γενικώ έχει χαόδη συναισθήματα όταν μπει σε συνθήκη συναισθηματική απορρίθμιση. Οπότε δεν μπορεί αυτά τα χαοτικά συναισθήματα, τα χαόδη συναισθήματα, να τα ακούσει. Τι να ακούσει. Ότι νιώθει ξαφνικά σκατά, ότι νιώθει ξαφνικά ο χειρότερο άνθρωπο τη γη, ότι νιώθει φόβο τρομερό. Αυτά δεν είναι συναισθήματα καθαρά για το τι συμβαίνει τώρα. Είναι συναισθήματα τα οποία έχει αδούλευτα μαζί με τα τραυματά σου. Οπότε είναι απαραίτητη η ψυχοθεραπεία. Μέσω τη ψυχοεκπαίδευση μαθαίνουμε Πώς λειτουργεί το μυαλό μας, πώς λειτουργούν τα συναισθήματά μας, πώς λειτουργεί η λογική μας. Μαθαίνουμε διάφορες πολύ χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με την ψυχολογία και τις ανθρώπινες σχέσεις. Και μέσα από την ψυχοεκπαίδευση μπορούμε, αν έχουμε καλή θέληση και αν πηγαίνουμε στη ψυχοεκπαίδευση με καθαρό μυαλό και με διάθεση μάθησης, να μπορέσουμε και μόνοι μας να ξεκαθαρίσουμε τα σκουπίδια που ίσως έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Δηλαδή, ένα άνθρωπο, ο οποίο ψυχοεκπαιδεύεται τακτικά, ένα άνθρωπο, για παράδειγμα, ο οποίο παρακολουθεί καθημερινώ τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο εδώ στο κανάλι μα και τα παρακολουθεί με διάθεση να μάθει, μπορεί να βοηθηθεί εξαιρετικά στο να αποφασίσει ποια στερεότυπα, ποιε απόψει, ποιε αρχέ και αξίε του ταιριάζουν από αυτέ που του έχουν εμφυτευτεί και να τι κρατήσει. Και δεν του, στε... δεν του ταιριάζουν και να τις αποδιώξει και να μάθει και πέντε πράγματα για το πώ λειτουργεί ο άνθρωπο με βάση την επιστήμη τη ψυχολογία, που είναι η κατεξοχήν επιστήμη που μελετάει την ανθρώπινη λειτουργικότητα σε επίπεδο συναισθημάτων, σκέψη και πράξεων. Εάν όμω κάποιο μπαίνει σε ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, και ακούει ένα ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο. Και αντί το μυαλό του να το έχει, στο να, να ακούσω τι λέει ψυχολόγο, να ακούσω πώ το εξηγεί ψυχολόγο, να ακούσω γιατί ψυχολόγο, για παράδειγμα, λέει ότι πρέπει να εκφράζουμε τα συναισθήματά μα, ότι πρέπει να τα βγάζουμε στην επιφάνεια ότι πρέπει να τα δουλεύουμε, ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε κοινωνικέ προκαταλήψει και στερεότυπα. Αντί να μπει με αυτό το σκεπτικό και μένει με το σκεπτικό, Α, ήρθα εδώ σε αυτό το κανάλι να ακούσω τι μαλακή έκανε ο ένα και τι μαλακή έκανε ο άλλο. Χαχαχά, χα, χιχιχι, χι. ήρθα να κουτσομπολέψω και να πω και την αποψάρα μου και να κάνω και την ξερολίτα. Τότε αυτό ο άνθρωπο δεν βοηθιέται. Και γι' αυτό το λόγο βάζω σε απόκρυψη του ανθρώπου που κάνουν τέτοια σχόλια. Και γι' αυτό το λόγο ποστάρω στην κοινότητα Α, τέτοια θέματα για να καταλάβουμε ότι η σωστή χρήση ενός καναλιού ψυχοεκπαίδευσης είναι να μπω για να μάθω πέντε πράγματα. Δεν είναι να μπω για να πω τη γνώμη μου ή να μπω για να διδάξω τον ψυχολόγο που κάνει ψυχοεκπαίδευση ή τους ανθρώπους που παρακολουθούν. Γι' αυτό είμαι το αυστήρη με τα σχόλια. Γιατί πολλές φορές τα σχόλια είναι μολυσμένα, μολυσμένα από την α, περιραίουσα αρνητική ατμόσφαιρα της κοινωνίας Είναι μολυσμένα από στερεότυπα και προκαταλήψεις Τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την επιστήμη της ψυχολογίας Την οποία επιρετεί η ψυχοεκπαίδευση Και γι' αυτό τον λόγο πρέπει αυτά τα σχόλια να βγαίνουν Να μπαίνουν σε απόκρυψη Και γι' αυτό τον λόγο ποστάρω τα σχόλια τα οποία μπαίνουν σε απόκρυψη Για εκπαιδευτικού καθαρά σκοπούς Δεν έχω καμία διάθεση και καμία όρεξη να τσακώνουμε με τον καθένα. Ε, οφείλω να ομολογήσω ότι ε, η αντιπαράθεση δεν μου αρέσει. Είμαι αναγκασμένη όμως να την κάνω στα πλαίσια της ψυχοεκπαίδευσης. Και είναι, είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε αυτή την αντιπαράθεση. Ο καθένας από εμάς μέσα στο μυαλό μας, κάθε φορά που έχουμε κάποιες σκέψεις, να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Αυτό που σκέφτομαι, το σκέφτομαι με βάση τη λογική μου, το σκέφτομαι με βάση το τι έχω επιλέξει εγώ ως άνθρωπος για μένα μέχρι τώρα ή το σκέφτομαι με βάση τι είπε η Κατίνα, η Ματίνα, η Γεωργία, ο Γιάννης, ο Κώστας, δεν ξέρω ποιος ή τη μου είπε η μάνα μου ή τι λέει η κοινωνία ή τι θα πει ο κόσμος. Άρα, όταν έχουμε καθαρά συναισθήματα, τα οποία δεν είναι μολυσμένα από τραύματα και από συναισθηματικές αναδρομές και συναισθηματικές απορριθμίσεις, και τα οποία δεν είναι μολυσμένα από κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψει και όχι και μη και πρέπει και φοβίε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μα έχει δώσει η κοινωνία που δεν είναι δικό μα, τότε έχουμε καθαρά συναισθήματα τα οποία είναι εξαιρετικά καλοί πληροφοριοδότε για το τι μα συμβαίνει και μαζί με μια καθαρή λογική η οποία δεν είναι μολυσμένη από όλα τα πρέπει και τα μη της κοινωνίας, μπορούμε να κάνουμε ενημερωμένες αποφάσεις Συνδυάζοντα τη λογική με το συνέστημα. Κατάλαβε, κοτοπουλέ, καταλάβατε. Είναι μεγάλη δουλειά, είναι πολλή δουλειά ή θέλει πολύ ψυχοδουλειά. Και είναι ένα διαβίου πνευματικό αγώνα αυτό. Συνεχώ να εξετάζει τα συναισθήματα σου, να εξετάζει τι πεπιθήσει σου, να εξετάζει τα θέλω σου, να σκέφτεσαι αυτό που, που έχω τώρα μέσα στο μυαλό μου, είναι κάτι που πραγματικά θέλω εγώ, είναι κάτι που μου έμαθαν να θέλω. Να εξετάζουμε τα κίνητρά μας. Τα κίνητρα των σκέψεων μας, τα κίνητρα των συναισθημάτων μας ίσως. Γιατί τα δευτερογενή συναισθήματα έχουν κίνητρα από πίσω. Τα πρωτογενή συναισθήματα δεν έχουν κίνητρα, είναι αυθόρμητα. Και οπωσδήποτε τον gut instinct μας, η διέστησή μας είναι αυθόρμητη και έρχεται πρώτη-πρώτη. Πρώτη-πρώτη. Την νιώθουμε την πρώτη φορά που ερχόμαστε σε επαφή με ένα συμβάν, με ένα πρόσωπο, με ένα γεγονό με μια συνθήκη. Δεν έχω εύκολη απάντηση για σένα, Κοτοπούλη. Δεν έχω. Αυτό που έχω είναι μια δύσκολη απάντηση, η οποία μπορεί να μην ήταν και πολύ ξεκάθαρη. Δεν ξέρω. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω απορίε σε σχέση με αυτά που είπα και απορίε επικοδομητικέ ή ίσω και κάποιε εμπειρίε που μπορεί να μα είναι χρήσιμε. Πώ κάποιοι έχουν διαχειριστεί κάποια ζητήματα από αυτά που έχουμε περιγράψει σε αυτό το θεωρητικό βίντεο. Έχω κάνει ένα βίντεο πρόσφατα για τον κοινωνικό προγραμματισμό και για το αν είναι ψυχολογικό πρόβλημα κάποιο να λειτουργεί όπω τον προγραμμάτισαν και είπα, Όχι, δεν είναι ψυχολογικό πρόβλημα, είναι η φύση. Είναι μια πνευματική επανάσταση να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σε έχουν προγραμματίσει και για να μπορέσει να το κάνει αυτό πρέπει να συνδυάσει ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση και συνοχή προσωπικό-πνευματικό αγώνα. Εδώ θέλω να μοιραστώ μαζί σα μια δικιά μου εμπειρία κλείνοντα. Έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια με το ζήτημα του Λίμερανς. Πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Από τα πέντε χρόνια της ηλικία μου περίπου... Θυμάμαι να διαφεύγω από την πραγματικότητα στη φαντασία Δηλαδή να χρησιμοποιώ το συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνα flight. Σα σας λέω να πάτε στο τέταρτο επεισόδιο του podcast που μιλάω για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε και τα 4F του Pit Walker. Για όσοι ε, δεν είστε ε, γνώστε ή δεν, σας, δεν, δεν θυμάστε αυτή την ορολογία που χρησιμοποιώ. Και νομίζω το γράφω στο βιβλίο μου, το πρώτο πρώτο βιβλίο που έχω γράψει ένα του μια γυναίκα που έλεγα ότι μικρό κοριτσάκι πέντε ετών ονειρευόμουν να τον πρίγκιπα που θα ερχόταν πάνω στο άσπρο άλογο να με σώσει από τη δυστυχία και από τα συναισθήματα μου τα αρνητικά. Ε, μέσα στη ψυχο, μέσω της ψυχοθεραπείας μου και μέσω του, του, της δουλειά που κάνω με τον εαυτό μου τον τελευταίο καιρό και μετά από τις πρόσφατες διαγνώσεις μου με πιο ισχυρή και σοκαριστική τη διάγνωση της ασθένεια Crohn η οποία ήρθε πριν 1,5 μήνα, και με τη διερεύνηση που κάναμε τώρα με τον λόγο που με έχει αναλάβει στην Κύπρο, έχουμε συνειδητοποιήσει, έχουμε εντοπίσει την απαρχή αυτής της σοβαρής χρόνιας αυτοάνωσης ασθένειας της νοσοκρόν στη δική μου ζωή ότι ήταν στα τέσσερα έτη. Τεσσάρων χρονών είχα ένα επεισόδιο, στο οποίο γέμισε όλο μου το στόμα και ο με άφθες και για κάποιους μήνες δεν υποχωρούσαν αυτές οι άφθες και αυτό είναι ένα τυπικό επεισόδιο έναρξης της νόσου Κρόν. Στα 48 μου ανακάλυψα μέσω της κολογνοσκόπησης και της γαστοσκόπησης που έκανα στην Αθήνα στις 16 του Μάη μέσω των αποτελεσμάτων της βιοψίας και μέσω των επιβεβαιωτικών Εξετάσεων που έγιναν και στην Κύπρο, ότι όντω είμαι ασθενή με νόσο Κρόν ε, για 44 χρόνια. Η νόσο Κρόν είναι μια νόσο η οποία μπορεί να έχει ε, συμπτώματα, μπορεί να είναι ασυμπτωματική, αλλά γενικότερα προκαλεί μια ταλαιπωρία στον οργανισμό και προκαλεί μια έκπτωση δυνάμεων. Οι άνθρωποι με νόσο Κρόν μπορεί να νιώθουν κουρασμένοι, εξαντλημένοι, να χάνουν εύκολα τις δυνάμεις τους και ούτω καθεξής. Ε, είμαι σίγουρη ότι ο λόγος για τον οποίο έχω νοσήσει με την όσο χρόνο είναι πρώτα απ' όλα ότι έχω γεννητική προδιάθεση και δεύτερον ότι κάποια κλητικά γεγονότα, έτσι ονομάζομαι τα triggers, στη ζωή μου τότε, στην παιδική μου ηλικία, έκαναν την έναρξη της ασθένειας. Ήμουνα για πάρα πολλά χρόνια πολύ δυστυχισμένη και... Ένα ε, ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας που χρησιμοποιούσα ήταν αυτός του Λίμερανς. Και όπως έχω πει και σε πρόσφατο επεισόδιο που κάναμε στο podcast για το Λίμερανς, πάλι σας παραπέμπω, νομίζω στο 14ο επεισόδιο για το Λίμερανς, χωρίς να είμαι σίγουρη, δεν θυμάμαι τον αριθμό, πηγαίνετε στο podcast, το playlist με το podcast εδώ στο κανάλι, ή όπου ακούτε podcast θα βρείτε τα επεισόδια. Ε, όπως έχω πει στο επεισόδιο με το Λίμερανς, μπορεί να είσαι single, να είσαι μόνος, αλλά όταν έχει θέμα με Limerans, να φεύγει συνεχώ στο μυαλό σου και να φαντασιώνεσαι πράγματα. Να φαντασιώνεσαι ότι εγώ τώρα είμαι δυστυχισμένο, εγώ τώρα δεν νιώθω καλά. Αλλά όταν έρθει ο έρωτα, με ανταπόκριση, όταν έρθει η αγάπη, όταν παντρευτώ, όταν κάνω παιδιά, όταν, όταν, όταν θα είμαι ευτυχισμένο. Και σε αυτό το σκεπτικό παντρευτικά, σκεφτά τι φορέ που παντρευτικά. Ε, πριν τη διάγνωση μου, πριν κανένα χρόνο περίπου, είχα έτσι μια πολύ. σκληρή συνειδητοποίηση ότι προσπαθούσα όλη μου τη ζωή να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα ευχαριστιόντουσαν ποτέ από εμένα και ποτέ δεν θα παραδεχόντουσαν α, ότι είμαι ένας άνθρωπος αξιόλογος και αξιαγάπητος. Κάποιους ανθρώπους από το στενό οικογενειακό μου περιβάλλον. Ε, τρία πρόσωπα πολύ συγκεκριμένα. Οι μου και ένα άλλο πρόσωπο, όχι ο αδερφός μου. Ε, και πήρα την απόφαση πέρσι το καλοκαίρι πάρα πολύ συνειδητά ότι πάω no contact. Τελείωσε. Εντάξει, γνωρίζετε όσοι είστε εδώ στο κανάλι ότι έκανα κάποιε παραδρομέ όσον αφορά στου γονείς. Με το άλλο το πρόσωπο μου σημαίνει τέλο no contact. Και με του γονεί τον τελευταίο καιρό είμαι επίση no contact. Ε, το γεγονό ότι πήγα no contact με αυτά τα πρόσωπα ε, απελευθέρωσε ένα τεράστιο χώρο μέσα στο μυαλό μου και με βοήθησε να ξεμπερδεύω με το Λίμερανς. Πλέον δεν με νοιάζει. Πλέον δεν έχω την ανάγκη να διαφεύγω στη φαντασία. Το οποίο το έκανα για πολλά χρόνια, τα τελευταία χρόνια το έκανα πολύ λιγότερο, αυτολογοκρινόμουνα, σταματούσα τον εαυτό μου, αλλά είχα αυτή την. ερχόταν από μέσα μου ρε παιδί μου μια φαντασία, αχ, κι άμα ερωτευτώ, κι άμα κάνω καλό σεξ, κι άμα έχω καλό σύντροφο, κι άμα, άμα, άμα θα είμαι καλά. Κατά. Ήταν όλα σε εμβιβαστική άμυνα, μία δεν ήταν αυθεντικά συναισθήματα, γιατί το οποίο ήταν, ας πούμε, και φαντασιωτικά εντελώς, χωρίς να υπάρχει πρόσωπο πάνω στο οποίο να προβάλλονται. Και τον τελευταίο χρόνο νιώθω μια τελά, τεράστια απελευθέρωση, γιατί πραγματικά μπορώ να εστιαστώ στο εδώ και τώρα το δικό μου, και να ασχοληθώ με τα πραγματικά πρόσωπα, τα πραγματικά γεγονότα, τα πραγματικά ζητήματα τη πραγματική ρεαλιστική μου ζωή. Και νομίζω μέσα σε αυτό το πνεύμα πίστηκα επιτέλου να πάω να κάνω την εξέταση, την οποία ανέβαλα πάρα πολλά χρόνια. Πίστηκα επιτέλου να καλυτερεύσω τη ζωή μου τώρα. Δηλαδή, τι έγινε. Όταν έβγαλα από τη ζωή μου τα πρόσωπα τα οποία μου προκαλούσαν συναισθηματική απορρίθμιση και είπα καθαρίζω το τοπίο και θα ασχοληθώ πολύ ουσιαστικά με μένα θα εστιάσω στη ψυχοθεραπεία μου και θα δουλέψω με διαφορετική όρεξη και διαφορετική ενέργεια στον σχέση με τον εαυτό μου, αυτό με έφερε στο να έρθω πιο κοντά στο σώμα μου, να παρατηρήσω τα συμπτώματα που είχα για 44 χρόνια, να αναζητήσω βοήθεια, να πάρω διάγνωση και να πάρω το θέμα της υγείας μου στα χέρια μου. Και επίσης, το, η δεύτερη διάγνωση που είχα είναι ότι πάσχω από βαριά επνική άπνοια που έχει τουλάχιστον 10 χρόνια που υποσυνείδα το γνώριζω ότι είχα επνική άπνοια αλλά δεν είχα καμία εμ, συνειδητοποίηση ρεαλιστική να πάω να εξεταστώ. Έστελνα άλλους να εξεταστούν, αλλά δεν πήγαινα εγώ. Άρα, τι, γιατί σα λέω το δικό μου παράδειγμα, όταν βγήκαν από τη μέση εκκλητικοί παράγοντε, όταν μέσω τη ψυχοθεραπεία έγιναν πολύ πιο διαχειρισμένα τα τραύματα, τότε μπόρεσαν τα συναισθήματα μου να είναι λιγότερο μολυσμένα από μαλακίε. Sorry, γιατί είναι μαλακίε όλα αυτά που μα λένε οι άνθρωποι οι οποίοι μας μα περιλούζουν με τοξικότητα και προβάλλουν πάνω μα τα δικά του αποθυμένα. Και μπόρεσα να ακούσω ουσιαστικά τα συναισθήματα μου και να ακούσω ακόμη και το σώμα μου. Λέω το δικό μου παράδειγμα γιατί μπορεί να φανεί χρήσιμο. Και ναι, μπορεί ένα ψυχολόγο να ψυχοθεραπεύεται, να ψυχοεκπαιδεύεται και να εξελίσσεται μαζί με του ψυχοεκπαιδευόμενου του. Ναι, γιατί έβαλα σε απόκρυψη έναν ηλίθιο, ο οποίο έγραψε πια. Έχω δει δύο βίντεο σου, δύο όχι, δύο από τι 4.000 και στα δύο έπαιζε να χωρίζουν. Εσύ είσαι παντρεμένη ή είσαι χωρισμένη. Όχι, είμαι επιτυχημένα χωρισμένη και ψυχοεκπαιδεύομαι και ψυχοεξελίσσομαι. Αλλά δεν λέω σε όλου του ανθρώπου να χωρίσουν. Και δεν είναι ο σκοπός του καναλιού μας να χωρίζουν οι άνθρωποι, να τα βρίσκουν οι άνθρωποι. Ο σκοπός του καναλιού μας είναι η πνευματικότητα και η εξυγίανση η ψυχοσυναισθηματική της ζωής μας. Μας το εύχομαι. Mm -hmm. Πολλά φιλιά στην Πάφο.